Τώρα από την πλευρά του Υπουργείου, το Υπουργείο κάνει λόγο ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση διαρροή θεμάτων, καθώς. Έχει διασφαλιστεί ότι το μήνυμα έστειλε, δηλαδή αφού δημοσιοποιήθηκαν τα. Αφού δημοσιοποιήθηκαν, καθώς τα θέματα αναρτήθηκαν επίσημα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 9:35 και ο μαθητής έλαβε το μήνυμα στο κινητό του στις 10:04 πρώτα λεπτά. Πρέπει τώρα να δούμε από πού προήλθε το μήνυμα αυτό, από ποιο φροντιστήριο η αστυνομία βρίσκεται κοντά και να εξεταστεί σε πόσα ακόμα μαθητές ενδεχομένως έχει στάλει αυτό το μήνυμα. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, δεν θα στάλει μόνο σε έναν, προφανώς, αφού πρόκειται για φροντιστήριο. Ένας έγινε αντιληπτός. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώτα.